Το τημέτσικ επίση σε ακίνητα του Όλπα, συνοδό Νόρμαν και Όθρο Αμαλία στη λιμενική ζώνη, αποκολλήθηκε σήμερα το πρωί από του δυνατού ανέμου που έπαιρναν στο σημείο συνοδεία βροχή. Ευτυχώ την ώρα τη πτώση δεν διερχόταν κάποιο όχημα καθώ θα είχαμε σοβαρού τραυματισμού. Ε, έβαλε έναν ισχυρό άνεμο με βροχή ε, με το αποτέλεσμα να ξυλωθεί όλη η στέγη να βρεθεί μέσα στη μέση του δρόμου στι γραμμέ υπάρχουν υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Αυτό είμαστε στο έλεος του Θεού πλέον. Μάλιστα καταστράφηκαν αρκετά οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο από την πτώση μικρότερων τμήματων που μεταφέρθηκαν από τις δυνατούς ανέμους. Κομμάτια από τη σκεπή μεταφέρθηκαν δεκάδες μέτρα και κατέληξαν σε αυτό εδώ το αυτοκίνητο που βλέπετε. Αυτό είχε ξαναγίνει, αν θυμάμαι καλά, πριν τρία χρόνια. Με ένα πρόχειρο φτιάξιμο και να το αποτέλεσμα πάλι. Πάντω να πούμε ότι ήταν ε, καθαρά ζήτημα ότι δεν τραυματίστηκε κάποιο εκείνη την ώρα. Πραγματικά, πραγματικά πολύ μεγάλη. Ε, ε, Πώ το πω. Τύχη. Πολύ μεγάλη τύχη. Και παρεμπιπτόντω ούτε 112, ούτε τίποτα. Δύο μέρε τώρα. Ε, και τα αυτοκίνητα τα οποία έπεσε, έπεσαν τα κομμάτια από τη στέγη, που ήταν, ήταν παρακαρισμένα εδώ, ήταν ακριβώ δίπλα εδώ πέρα, δίπλα Δίπλα στο, στε, στο στενό. Σε άλλα σημεία τη πάτρα, αναφέρθηκαν μεταφορέ δικύκλων και κάδων, ενώ μέσα στο χώρο του Λαδόπουλου κόπηκαν τα κλαδιά ενό δέντρου.